Θα σου πω κάτι άλλο. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι. Μισό λεπτό. Είπε στην αρχή τη εκπομπή, μάλλον στο θέμα που έδειξε, ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει επεισόδια, γιατί να τιμωρηθεί το γήπεδό του, γιατί να μην πάω εγώ που έχω διαρκεία να δω την ομάδα μου. Ναι. Δεν το λέω μόνο για τον Ολυμπιακό, το λέω και για τις άλλες ομάδες. Ναι, αλλά εγώ μιλάω τώρα για τον Ολυμπιακό. Ωραία. Να μην ότι ο Ολυμπιακός, ναι, μεν δεν κάνει πασαρίες του Καρασκάκη, αλλά έχει προκαλέσει αυτό τα επεισόδια. Είναι η αιτία των επεισοδίων. Να σου δώσω την απάντηση αυτό. Ξέρεις ποιος δεν φταίει. Δεν φταίει ο Μαθαγικός. Δεν φταίει η Καλονή. Δεν φταίει ο Λεβαδιακός. Δεν φταίνε τα Γιάννενα. Αυτοί γιατί να την πληρώσουμε. Για ποιο λόγο. Ερώτηση κρίσεως. Πάμε. Στο εξωτερικό που βλέπεις τα παιχνίδια και γίνονται. Επειδή λες ότι προκαλεί. Να το θέσω λοιπόν στο θέμα του Παναθηναϊκού που γίνεται επεισόδια. Και ότι πήγε ο Περέιρα και έκανε το οτιδήποτε έκανε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπουν οι φίλαθλοι μέσα. Όχι βέβαια. Προς Θεού. Όχι. Και πολύ σωστά τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός. Και πολύ σωστά δεν έγινε δεχτή η έβρεσή του. Ναι. Και σωστά τιμωρήθηκε και η ΑΕΚ. Είσαι υπέρ στο να ψηφίσει ένας δρόμος το καλοκαίρι, ώστε όποια ομάδα κάνει επεισόδια να κάτσουν να φερούνται οι βαθμοί και δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες πρόστιμο. Όχι. Όποια ομάδα κάνει επεισόδια, εγώ το πρώτο που πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου είναι να συλλαμβάνονται αμέσως αυτοί που κάνουν τα επεισόδια και κατευθείαν όχι στον Κορυδαλό αλλά στην Αλικαρνασσό. Με το στρατό που έχει κάθε ομάδα δικό του. Εκείνη όλη η ιστορία. Άρα λοιπόν για τι προϊόν μιλάμε τώρα. Διότι οι παράγοντες όλων των ομάδων το στρατό τους τον θέλουν. Μάλιστα. Αυτή είναι η ιστορία όλη.